Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να δεχτείτε την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται, όπως έγινε αυτό στα Παύλια. Και πράγματι, έτσι στα Παύλια είχαν μια, θα έλεγα κάπου, την πλευρά τη δική μας, μια μεγάλη επιτυχία, πέρα από την παρουσία του Πατριάρχου, αλλά και όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες οργανώθησαν από τη Μητρόπολη, είχαν πράγματι επιτυχία, συμμετοχή κόσμου και αυτό μας ικανοποίησε τα μέγιστα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και για την παρουσίαση των Παυλίων μέσα από τα προγράμματα τα οποία είχατε δημοσιεύσει, αλλά και όλα τα σχόλια τα οποία έγιναν. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο θα ήθελα να θίξω, είναι το θέμα των συλλαλητηρίων. Διότι ακούγονται πράγματα τα οποία δεν άπτονται της αληθείας. Αρχίζω από το συλλαλητήριο της Βερίας. Όταν ξεκίνησαν σε όλες τις πόλεις και Μητροπόλεις να γίνονται συλλαλητήρια, εγώ ήμουν στη Γερμανία. Ήμουν στη Στουτγκάρδη, συγκεκριμένα στο Έσλιγκεν, σε κάποια εκδήλωση εκεί που έγινε και με κάλεσαν. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα 12 η ώρα το βράδυ από έναν, δεν ξέρω, δημοσιογράφο από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι σεβασμένο, εσείς δεν θα κάνετε συλλαλητήριο? Τι εννοείτε? Λέει, μα όλες οι πόλεις θα κάνουν συλλαλητήριο. Λέω, αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στη Γερμανία και να ήθελα, δεν προλαβαίνω. Παρά τα αυτά με λέω, θα πάρω τον πρωτοσύγκελο να επικοινωνήσει με τον Δήμαρχο, διότι είναι θέμα της πόλεως, αν μπορεί να γίνει, αν θα δοθεί άδεια, πού θα γίνει. Πράγματι, ο πρωτοσύγκελος προσπάθησε όλη την ημέρα να βρει τον Δήμαρχο, δεν τον βρήκε, διότι ήταν ένας υπουργός εδώ. Σουλέτης, πώς το λέμε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δεν τον βρήκε. Εγώ ήρθα εκεί το βράδυ, το Σαββάτο, γύρισα. Είπα, δεν θα γίνει. Δηλαδή, του αφού δεν έγινε καμία κίνηση. Την Κυριακή είχαμε την πρώτη εκδήλωση των Παυλίων στο ναό της παλιάς Μητροπόλεως. Ήτανε η χωρή ιεροψαλτών από τρεις πόλεις που κάμανε την καλλιτεχνική πρώτη εκδήλωση των Παυλίων. Ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθε και άλλη επίσημη, δεν θυμάμαι, μου λέει ο Δήμαρχος, θα κάνουμε συλλαλητήριο την Τρίτη. Πώς έχει γίνει? Πώς είναι δυνατόν να το φτιάξουμε? Εγώ δεν έκανα κάτι που, στα πλαίσια τα δικά μου. Αλλά αν το θέλετε, όχι, όχι, εμείς θα το οργανώσουμε, θα κάνουμε, κάντε το. Θα μιλήσετε, να μιλήσω και εγώ, χαιρετήσω. Και έτσι έγινε και είχε επιτυχία, ήταν καλά. Σε μια μισή μέρα είναι. Ναι, το κάνανε εκείνοι, τέλος πάντων, οι διοργανωτές όσοι ήσανε. Καλώς. Έγινε το συλλαλητήριο, πολύ ωραία. Το δεύτερο συλλαλητήριο, και το λέω αυτό γιατί θα σας το πούμε ύστερα. Το δεύτερο συλλαλητήριο πάλι δεν ήταν διοργάνωση της Μητροπόλεως, ήταν των συλλόγων. Όλοι οι σύλλογοι απεφάσισαν της Μαθίας να κάνουν το συλλαλητήριο στη Βεργίνα. Ήρθε αντιπροσωπεία εδώ, στο γραφείο. Και μου είπα, σεβασμιότατε, αποφασίσαμε να κάνουμε την τάδε του μηνός συλλαλητήριο. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ την ημέρα αυτή που θέλετε εσείς. Εγώ έχω πρόγραμμα να φύγω στο Άγιον Όρος. 11 του μηνός είχαν ζητήσει και εγώ είπα, δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Δεν το κάνουμε 9. Αν θέλετε 9, είπα, εντάξει, θα είμαι εδώ. Πράγματι, όπως κάπου με πάντοτε, έκανε ένα μικρό σημείωμα και είπα ότι για τους λόγους αυτούς που πρέπει να κάνουμε το συλλαλητήριο, τον διαβαστή του ναού μας. Που εκεί πέρα αυτή ήταν η υποχρέωση δική μου. Την άλλη υποχρέωση της διοργανώσεως την ανέλαβαν τα διάφορα πολιτιστικά συμβούλια. Την ημέρα που ήταν να γίνει, 5 η ώρα με ειδοποιούν, δεν θα γίνει γιατί έβρεξε. Να μην γίνει εδώ. Την άλλη μέρα έφευγα σε Άγιον Όρος. Μετά από μία ώρα, ελάτε,
Θα γίνει γιατί άνοιξε ο καιρός. Να έρθω. Πήγα. Έγινε το συλλαλητήριο. Υπόθεσαν αυτά που υπόθεσαν και τελείωσε η υπόθεση. Έφυγα στο Άγιον Όρος και εκ των υστέρων πληροφορούμε ότι υπόθεσαν πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι μόνο να θλίβεται κανείς και να πω και να γελάσει, τι να γελάσει με τα χάλια μας. Όταν βγαίνει ανακοίνωση, διέρευσε μάλλον. Διερωή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν επίσημη ανακοίνωση, αλλά με έναν δημοσιογράφο όταν με πήρε φεύγοντα για τα Άγιον Όρος μου λέει, είναι επίσημα από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι χρηματίζονται αρχιερείς, επιστρατεύονται από τη Βόρειο Ελλάδα για να κάνουν τα συλλαλητήρια. Λέω, μεγαλύτερη λάσπη δεν θα μπορούσε να πέσει από αυτήν. Διότι αυτό είναι, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε ιεράρχης, αλλά όχι μόνο ιεράρχης, και οποιοδήποτε να πουλήσει τον πατριωτισμό του, την αγάπη του για την πατρίδα σε ένα ξένο κράτος, γιατί μπορεί να έχει αυτά τα δικά του τα συμφέροντα. Και το πονηρό που ήτανε στην όλη υπόθεση, βάλανε στην τηλεόραση τον αγιασμό, την αγιαστική πράξη που έγινε από αυτόν τον, πώς το λέει, θρησκευτικός, αυτό... μια αδελφότητα, Παλαιστινιακή, ξέρω εγώ, που έχει σχέση. Λοιπόν, και θέλησαν δι' αυτού του τρόπου να εκθέσουν εμένα ότι να, ορίστε, που έχει σχέση, ας πούμε, με την Ρωσία. Άρα, τα παίρνει τα χρήματα ο δεσπότης. Βέβαια, εγώ εκεί που ήμουν τώρα στα Άγιον Όρος, δεν μπορούσα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Έκαμε η Μητρόπολη μια ανακοίνωση, η οποία την έχετε, πιστεύω, πάρει, την έχει δημοσιευθεί. Και γι' αυτό και επειδή ήταν τόσο σαθρό το επιχείρημά τους, δεν το ξαναεπανέφεραν, δεν ξαναυπόθηκε, γιατί ήταν όντως γελίο. Τώρα, όσον αφορά, αν μου επιτρέπετε, να σας πω για τον αγιασμό και πώς έγινε. Πώς έγινε. Το 16. Το 16 έγινε ο αγιασμός. Πριν 10 χρόνια, ο κύριος Παναγιωτίδης, τον οποίο αναφέρουν, έτυχε να δει ένα θαύμα από τον Άγιο Λουκά. Η γυναίκα του και το παιδί του εσώθησαν. Σας τα είπα και την άλλη φορά, τα ενθυμίστε. Θαρρείς και ο Θεός με φώτισε τότε και σας τα είπα για να μην υποθεί σήμερα ότι λέω κάτι άλλο. Σας τα είπα πρώτων Παυλίων όταν με ρωτήσατε τι γίνεται τον ναό στα Αγίου Λουκά. Ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Τα είπα και τα γράψατε και με βγάλατε και στο μεϊτάνι να κλαίω. Γιατί συγκινήθηκα από τα θαύματα του Αγίου και όντως και όταν μιλάω πάντα συγκινούμε για τον Άγιο. Ήρθε, αν θέλετε να σας πω την ιστορία, μην σας κουράζω γι' αυτό, να τα αρχίσω από την αρχή. Ένα βράδυ, χειμωνιάτικο, πριν 11 χρόνια, μου λέει ο εφημέριος της Βεργίνης, σεβασμιότατε, είναι ένας ευεργέτης της ενορίας μας και κάποιοι φίλοι του από τη Ρωσία και θέλουν να προσκυνήσουν στην Παναγία επάνω στην Δοβρά. Εμείς τότε χτίζαμε τον Άγιο Λουκά. Και θέλησαν να σας δούνε, να πάρουν την ευχή σας. Ρε, λέω, νύχτα είναι, χειμώνας είναι, σε παρακαλώ. Αυτός ο ευεργέτης είναι ο Παναγιωτίδης, ο οποίος τους είχε αναστηλώσει το ναό της Παναγίας, δίδοντας τότε 280.000 ευρώ. Ο ναός είναι εκεί, τώρα που δεν τον ήξερα εγώ. Ήρθανε μαζί τους, τους συνόδευε και η δήμαρχος η Χαρούλα. Είδαθήκαμε, τους χαιρέτησα, πήγαμε στα Κονταρίκη. Τι να πω τώρα εγώ σε ξένους ανθρώπους που πρώτη φορά τους έβλεπα και δει από τη Ρωσία δύο άνθρωποι. Λέω, εμείς φτιάχνουμε ένα ναό καινούριο τώρα προς τιμήν ενός Αγίου Θαυματουργού του Αγίου Λουκά του Ρώσου. Μεγάλο επιστήμονο, κάναμε κουβέντα δηλαδή γύρω από τον Άγιο Λουκά. Τέλος πάντων, τελειώσαμε. Πήγα να τους χαιρετήσω. Μου λένε, σας παρακαλώ μου πολύ, αν θέλετε, και Χαρούλα, η Χαρούλα μου, να πάμε να φάμε εδώ πίσω σε ένα εστιατόριο μικρό. Έχω πάει πρώτη φορά, είχα πάει. Λέω, εγώ τέτοια ώρα να βγω, να πάω, χειμώνα καιρό, και μάλιστα ήταν ή Τετάρτη ή Παρασκευή, που είχαμε νηστεία.
Λέει όλα είναι νηστίσιμα. Τα είχαν κλείσει κιόλα, χωρίς να ξέρουμε τι. Άντε, λέω, πάμε. Πήρα το Γεράσιμο, πήγαμε. Καθίσαμε, μιλούσαμε εκεί. Στη συζήτηση επάνω, μου λέει ο κύριος Παναγιώτης, Σεβασμιώτε, έχω ένα παιδί 4 ετών, το οποίο δεν το έχω βαφτίσει, γιατί το έχω ταμένο να το πάω να το βαφτίσω στον Αρχάγγελο στη Μυτιλίνη. Λέω, ξέρεις, και εγώ τον ευλαβούμε πάρα πολύ τον Αρχάγγελο. Άντε, του λέω, όταν θα το βαφτίσεις, κάλεσέ με να στο βαφτίσω. Δεν φανταζόμουν ότι θα με καλούσε. Αυτό γίνεται χειμώνα. Έρχεται την εβδομάδα της διακαινησή μου στο μοναστήρι. Λέει, μπορώ να σας ορίσω. Λέει, μου είχατε υποσχεθεί να βαφτίσετε το παιδί μου στη Μυτιλίνη όταν θα αποφάσιζα. Ωραία, πότε θέλετε. Λέει, του Θωμά, λέει, του Θωμά, εμείς έχουμε το ολοκαύτωμα της ναός σας, παιδί μου, δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Άμα θέλετε, λέω, την άλλη εβδομάδα, τον μυροφόρο. Κοιτάζω το πρόγραμμά μου, δεν είχα τίποτα. Αποφασίζουμε να πάμε εκεί. Πήγαμε, το βαφτίσαμε, πήρα τηλέφωνο εγώ εκεί στο μοναστήρι, έγινε η βάφτιση, όλα αυτά εντάξει. Όταν ήρθε να με καλέσει για τη βάφτιση, μου λέει, τι γίνεται ο ναός, αν το πάμε έτσι βόλτα να το δούμε. Καλοκαίρι ήταν, άνοιξη ήταν. Πήγαμε, λέει, γιατί δεν έχετε πόρτες παράθυρα, γιατί δεν έχουν λεφτά. Λέει, κάτι να γίνει. Έχει ο Θεός και ο Άγιος. Λέει, θα στείλω εγώ να πάρουν τα μέτρα, να βάλουν πόρτες και παράθυρα. Πράγματι, ήρθε ένα συνεργείο, ούτε το είδα εγώ, πήγαν, μετρήσανε, κάμανε, βάλαν πόρτες παράθυρα, την άλλη, σε ένα μήνα μέσα, ήταν η γιορτή του Αγίου, 11 Ιουνίου, λειτουργήσαμε για πρώτη φορά. Αυτό ήταν όλο. Έρχεται μετά από καιρό και μου λέει, ξέρετε, η γυναίκα μου είναι σε ενδιαφέρουσα και οι γιατροί μας είπαν ότι τόσο αυτοί όσο και το παιδί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Εγώ γέλασα, λέει, γιατί γελάτε. Ωραία, παιδί μου, εσύ, χωρίς να το ξέρεις, ποιος είναι αυτός ο Άγιος Λουκάς, του βάλες πόρτες παράθυρα στο ναό και θα σε αφήσει έτσι, να προσευχηθούμε και έχει ο Θεός. Του δώσα λάδι του Αγίου για τη γυναίκα του, για τη δικιά της, μία εικόνα και πήγε στο καλό του. Έρχεται μετά από καιρό και μου λέει, η γυναίκα μου σώθηκε, το παιδί μου σώθηκε και ήθελε να βοηθήσει στην ανέγερση του ναού και όντως ο άνθρωπος βοήθησε. Αυτή ήταν η όλη μας γνωριμία όσον αφορά αυτή τη σχέση με τον Άγιο Λουκά. Αυτό γίνεται πριν 10 χρόνια. Το παιδί που γεννήθηκε είναι Λουκάς βαφτισμένος επάνω στον Άγιο Λουκά και είναι τόσο τώρα, ένα πανέμορφο παιδί. Λοιπόν, έρχεται πριν 3 χρόνια. Τι μου λέει, Σεβασμιότατε, ξέρω εγώ τι δουλεύει και στη Ρωσία και αυτά. Με έχουν βάλει σαν εκπρόσωπο στην Ελλάδα αυτή η αδελφότητα. Ποια είναι, τι, πού να ξέρω και εγώ τώρα λεπτομέρειες. Λοιπόν, λέει, μπορείτε να έρθετε να μας κάνετε αγιασμό στο γραφείο που θα ανοίξει η αντιπροσωπεία Θεσσαλονίκη. Λέω, δεν μπορώ να έρθω εγώ σε ξένες επαρχίες. Τι δουλειά έχω, υπάρχουν εκεί εκκλησιαστικές αρχές. Δεν μπορούμε να έρθουμε εμείς στην Βέρεια. Ελάτε. Εγώ εκείνη την ημέρα, την άλλη μέρα δηλαδή, λειτουργούσα στον Άγιο Λουκά. Ήταν Σάββατο. Μου λέει, ξέρετε, ο πρόεδρος τους είναι ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας. Πού να τον ξέρω εγώ τώρα, τέλος πάντων. Λέω, θα έρθει ένας επίσημος άνθρωπος. Είπα το δήμαρχο, το δικό μας. Μου φαίνεται τις λαούσες, δεν θυμάμαι. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης. Ήταν πρόσωπο δηλαδή επίσημα για μας, της επαρχίας μας. Ήρθαν, έγινε ο αγιασμός. Ήταν και αυτή. Μπράβο, μπράβο. Έγινε, εγώ λειτουργήσα στον Άγιο Λουκά, κάναμε τον αγιασμό και τους ευχήθηκα καλή δύναμη στο έργο σας. Τίποτε άλλο. Δεν ήξερα περισσότερα πράγματα. Μετά πήγα σαν κονταρίκι να τους περιποιηθούμε, να τους κεράσουμε. Τους. Έγινε και αυτό ενώπιον όλων υπόθεσαν τι υπόθεσαν. Εγώ μάλιστα μίλησα για την ιστορία της Μονής και πώς η Μονή ήταν, τι ρόλο έπαιξε στην Επανάσταση του 1822 και πώς σήμερα μετά από Παιδούπολης που έγινε, έγινε αυτό το μοναστήρι. Όλα καλά, όλα ωραία. Την επόμενη χρονιά, περνώντας για το Άγιον Όρος, πέρασε να μας δει, να χαιρετήσει τους πατέρας και, να τον, και εμείς τον τιμήσαμε μάλιστα. Θυμάμαι εδώ, πήγαμε και στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Αυτά ήταν όλα το 16-17.
Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό όλο με το μακεδονικό, με το θέμα όλο αυτό? Αυτά τα ρίξανε όλα έτσι, σαν ένα σύννεφο, για να καλύψουμε το θέμα της Μακεδονίας και να βγάλουμε μπροστά την Εκκλησία και τους Ιεράρχες, που ήταν μεγάλη προσβολή για τους Ιεράρχες της Βορείου Ελλάδος να υποθεί ένα τέτοιο ψέμα. Τι είναι όντως ψέμα, γιατί η ανακοίνωση Μητροπόλεως έλεγε: δώστε μας τα ντοκουμέντα που έχετε, ό,τι έχετε. Τώρα, αν αυτό το συνδέεται με τους δύο υπαλλήλους του Υπουργείου που διώξανε από την Ελλάδα, αυτό είναι άλλο θέμα και δικαίωμά τους, και καλά κάμανε. Έτσι δεν είναι? Όταν έχει ντοκουμέντα και εναντίον υπαλλήλων που εργάζονται εις βάρος της πατρίδος μας, άριστα πράξανε. Πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί όμως με έναν αγιασμό που έγινε? Και από ό,τι βλέπω και στις εφημερίδες, δεν βγάλαν τίποτε άλλο. Αν έχει ντοκουμέντα, γιατί λένε ότι επί 7 χρόνια παρακολουθούσαν. Ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί αυτό είναι 3 χρόνια. Τα 7 χρόνια τι σχέση έχουν με την αδελφότητα αυτή? Καμία σχέση. Όταν αγιασμός έγινε πριν 3 χρόνια. Το 7 χρόνια τι πάνε να πει? Ποιους παρακολουθούσατε 7 χρόνια? Λοιπόν, πέρα, δεν με ενδιαφέρει μένα αυτό το θέμα. Λέω ότι δεν έχει καμία σχέση με εμάς, με τη Μητρόπολη μας. Από εκεί και πέρα έγινε όλος αυτός. Και βλέπω τώρα χθες τις εφημερίδες, γράφουν για τον Παναγιωτήτη μια υπόθεση με τα φρούτα, ξέρω εγώ. Είναι ένα άλλο θέμα προσωπικό του. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Και αυτό είναι θέμα κατασκοπίας? Είναι θέμα που έχει σχέση με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν και υπόθησαν τελευταία? Το θεωρώ πολύ γελίο το πράγμα να το φτάσουμε εκεί. Αν έχουν ντοκουμέντα, βέβαια θα τα παρουσιάσουν για οποιονδήποτε. Και πολύ περισσότερο αν είχαν για τη Μητρόπολη μας. Έστω το παραμικρό. Το παραμικρό. Τι έγινε, μια αγιαστική πράξη, θα τη μεταφράσουμε και θα την διαπομπεύσουμε και θα πούμε ότι κρύβεται κάτι πίσω από όλα αυτά? Ας πάνε να το βρούνε. Αν υπάρχει, μετά πολύ σγαρά να το βγάλουν. Έτσι έχουν, πατέρες και αδελφοί, αυτά τα πράγματα όσον αφορά το θέμα του αγιασμού, το θέμα των συλλαλητηρίων. Τα συλλαλητήρια δεν τα οργάνωσε η Μητρόπολης. Μπορεί η Μητρόπολη να συμπαρίσταται, αλλά άλλοι είναι οι φορείς. Το συλλαλητήριο της Βεργίνας είναι απόρρια, σας είπα, όλων των σωματείων της Ημαθίας. Ήρθαν εδώ και με καλέσανε να πάω να μετέχω. Και είπα, ναι παιδιά, είναι ένα θέμα εθνικό που εμένα με πονάει, όπως όλους σας πονάει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ είμαι δεσπότης περιοχής, ο λόγος παίζει μια άλλη βαρύτητα. Και μου είπαν να μιλήσω, να εντάξει. Τώρα γίνεται για την Αλεξάνδρεια. Ήρθαν και με βρήκανε στο νησί, λειτουργούσα. Το ξέρεις αυτό? Στο νησί, τι γιορτή ήτανε? Τον Αγίον Αναργύρο, 1η Ιουλίου. Ήρθαν και με βρήκανε, ο Δήμαρχος. Και όλα εκπρόσωποι των σωματείων. Σεβασμιότατε, θα συμμετέχετε? Θα συμμετέχετε. Το οργανώνω, οργανώστε το. Απόδειξε το οργανώνω. Εγώ έλειπα σ' Άγιον Όρος 15 μέρες, καμία επαφή, καμία σχέση με τους ανθρώπους. Αύριο θα μου πούνε να μιλήσετε. Τι ασφόγω δεν μιλάω και τι θα πω? Ούτε πολιτικά λέω εγώ. Εγώ λέω αυτό που μας πονάει. Μας πονάει το όνομα της Μακεδονίας μας, μας πονάει η εθνότητα, μας πονάει η γλώσσα που δεν είναι μακεδονική όπως την ονομάσανε, είναι σλαβική. Και είναι μια γλώσσα την οποία τους της έδωσε ο Άγιος Κύριλλος και Μεθόδιος, που και αυτόν τον κάμανε Σλάβο και τους κάμανε ότι είναι δική τους, και οι Βούλγαροι μαζί, όλοι μαζί είναι αυτοί. Ενώ η γλώσσα τους είναι βουλγαρική, σλαβική. Τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Α, χθες ήμουνα που έβγαινα από το Άγιον Όρος και έβγαινε μαζί μου και ένας θεολόγος τελειωμένος, ο οποίος μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά και είναι και γνωστός μου. Τι γίνεται εδώ? Τι γλώσσα λέω είναι αυτή? Γελάει. Δικιά μας γλώσσα. Εγώ τους καταλαβαίνω που μιλάμε. Τι δουλειά έχει με μακεδονική γλώσσα, με τη γλώσσα τη δική μας, η ελληνική? Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Άλλοι έχουν το λόγο, άλλοι θα αποφασίσουν. Εμείς είμαι θα υποχρεωμένοι όμως να πούμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που μας πονάει όλους τους Έλληνες και δι τους Μακεδόνες. Αν αυτοί είναι Μακεδόνες, βρε παιδιά, εσείς αύριο τι θα είστε? Και εγώ τι θα είμαι, που είμαι θα δω γεννημένη?
που είμαι θα απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, τι θα πούμε εμείς? Ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες και εμείς ποιοι Μακεδόνες είμαστε? Τέλος πάντων θα τα λύσουν άλλοι αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αλλά εκείνο που εμένα με πόνεσε είναι το θέμα ότι χρηματίστηκαν αρχιερείς προκειμένου να κάνουν συλλαλητήρια. Και σας αποδεικνύω, να πω και το άλλο. Δεν με ζήτησαν οι άνθρωποι ούτε ένα ευρώ για να μετέχω στη συλλαλητήρια, με την έννοια της διοργανώσεως. Ούτε ένα ευρώ. Τίποτε. Και επειδή εγώ έχω μία ιστορία, αδελφοί μου, που λέει τελείως αντίθετα πράγματα όσον αφορά τα οικονομικά. Γιατί πέρασα από θέσεις που είχαν τη δυνατότητα να μου δώσουν και χρήματα και αξιώματα και απ' όλα και απ' όλα. Και όμως και έτσι ήμουν νεότερος στην ηλικία τώρα που γέρασα. Είπα, δεν είναι τίποτα αυτά τα πράγματα για μένα. Έκανα τη διακονία μου στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, λάθρα βίωνα, όχι για να παρουσιάζομαι, γιατί κάπου μια κυρία με παρουσιάζει, η κυρία, πώς λέμε, Ταχιάου. Δεν ξέρω, είναι συγγενής με τον Ταχιάου, τον αγαπημένο μου τον καθηγητή που κάναμε εδώ συνέδρια για τον Κύριο και Μεθόδιο, με τον κύριο Ταχιάου. Και έγραψε εκεί σε ένα site κάτι ασυνάρτητα πράγματα. Τελείως ασυνάρτητα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα χαρώ να την γνωρίσω όμως. Λοιπόν, αλλά και εκείνο που ήθελα να πω, και δεν το είπα, συγγνώμη, θα λέγω λίγο, είναι για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος πήρε τον λόγο να μιλήσει, να πει κάτι για τα συλλαλητήρια και κάποιοι τον αρπάξανε εκεί μέσα και το μόνο που πρόλαβε να πει ήταν ότι η εγκύκλειός μου, αυτό το εγκυκλειακό, το σημείωμα που έβγαλα στους ναούς, ήταν ανιστόρητο. Γιατί έλεγα μέσα ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αν είμαι εγώ ανιστόρητος, ανιστόρητος είναι όλος ο ελληνικός λαός που το λέει αυτό. Και πάνω απ' όλα ανιστόρητος είναι ο αείμνηστος Καραμαλής που το είπε με δάκρυα στα μάτια στο αεροδρόμιο. Ανιστόρητος είναι ο Παπανδρέου που το είπε και είπε η Μακεδονία είναι η ψυχή μας. Τότε να δεχτώ και εγώ ότι είμαι ανιστόρητος. Δεν μπόρεσε να εισέλθει σε αυτό το ότι χρηματίζονται οι αρχιερείς. Δεν πρόλαβε γιατί τον άρπαξαν. Εγώ τα είδα αυτά σε ένα μικρό βιντεάκι που μου στείλανε στο τηλέφωνο. Αυτό είναι παράπονο για μένα. Εγώ δεν έχω δώσει δείγματα τέτοιου είδους, παιδιά. Να φτάσει ένας αρχιερεύς να χρηματιστεί για ποιο λόγο? Γιατί εγώ δεν ήμουν σε θέση να πω αυτό που θέλω να πω ή δεν το λέγω αυτό που θέλω να πω και πρέπει να επιπληρώσει κάποιος άλλος για τα δικά του τα συμφέροντα. Αυτό είναι εσχάτη, θα έλεγα, και προδοσία και ατιμία και τα πάντα. Τα πάντα. Δεν τα δέχομαι. Και εδώ, επειδή κάποιοι ανέφεραν ότι ο Δεσπότης πηγαίνει στη Ρωσία, στην Ουκρανία, βεβαίως πηγαίνω. Αλλά δεν ξέρω αν προσέξατε, μου είπε και αυτή η εφημερίδα στα χέρια, ο πρώην νομάρχης μας, πες το, Καραπανογιωτίδης, λέγει πήγα και με τον Δεσπότη στο εξωτερικό και είδα πόσο ψηλά κρατάει το όνομα της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Εγώ μόνο τιμή προσφέρω και στην τοπική εκκλησία και στη Βέρεια και στην Ορθοδοξία και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, όπου πάω. Εδώ έχω έγγραφα, γιατί ο καθένας, έτσι που φτάσαμε, μπορεί να σκέφτεται ότι πηγαίνει για οικονομικά ωφέλη. Ο Δεσπότης στη Ρωσία, στην Ουκρανία. Αν την Ουκρανία δεν την ανέφεραν, γιατί είναι εχθρός τώρα της Ρωσίας. Ανέφεραν μόνο τη Ρωσία. Και μόνο την Ουκρανία. Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Κύπρος, Γερμανία. Εδώ και το πρώτο έπεσε. Αυτό είναι το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Σεβασμιότατε και αγαπητέ δέσποτα. Να το. Βράγγραφο, μεταφρασμένο, σαν διαβάζω μετάφραση.
Σας ευχαριστήκα για την αγάπη σας προς τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία δείξατε μεταφέροντας τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου εις Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Δημητρόφ, Σταυρούπολη, Κάφκασο, εις επαρχία της Ουκρανίας, της Υπερδνηστερίας, καθώς και εις την οικία του Εξοχοτάτου Προέδρου, ο οποίος φέρει το όνομά του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου. Συγχαίρομαι ιδιαίτερως δε τη διάθεση της ημετέρας Σεβασμιότητος που αποτρέψατε, αυτό προσέξτε το, κάθε περίπτωση δια την τοποθέτηση κητίου προς συγκέντρωση χρημάτων και ιδιαίτερως στο ναό του Σωτήρος. Εις τους τόπους όπου διήλθε το Ιερό Λείψανο του Αγίου συνέρευσαν πλήθη ευσεβούς του ρωσικού λαού για να το ασπασούν και να λάβουν την ευλογία του. Έτσι, η διαμονή του Αγίου τα Άγια Λείψανά του στα όρια του Πατριαρχείου της Μόσχας έχει γίνει αιτία χαράς και ορατό σημάδι ευλογίας Αγίου για όλους τους πιστούς. Και πάλι ευχαριστώντας για τη μεγάλη σας πράξη για τη Ρωσική Ορθόδοξη, εύχομαι όπως ο Μεγαλομάρτυρας σας ευλογεί σκέπη να διαπονείτε την Εκκλησία του για χρόνια πολλά. Αυτό είναι τη Ρωσία. Τι να σας διαβάσω, δεν θέλω να σας απασχολώ. Θέλετε από τη Ρουμανία, τον Πατριάρχη. Αυτός είναι ο Πατριάρχης της Ρωσίας. Ναι, ο εκπρόσωπός του, ο Μητροπολίτης Σαράνσκι και Μαρντόφσκι, Μπαρσονούφιος. Να σας διαβάσω του Ουκρανίας, θα διαβάσω του Κύπρου. Λέει, όντως μαζέψαμε κάποια χρήματα και τα μοιράσαμε στα διάφορα ιδρύματα. Η παρουσία μου και στη Σιβηρία και όπου πήγαμε ήταν μία παρουσία της Ελλάδος μέσα σε αυτούς τους χώρους, να το ξέρετε. Και ήταν μία ευλογία. Τι είχε γίνει με αυτό που σας είπα για δοκιμότητα, το οποίο ίσως δεν το καταλάβατε. Όταν για πρώτη φορά μας καλέσανε να πάμε στην Ρωσία, πήραμε το Λείψανο, υπεδέχθη ο Πατριάρχης, ο προηγούμενος Αλέξιος, το 2007. 10 αρχιερείς, ενδεδειμένοι με άπασα, 100 ιερείς, να τιμήσουν τον Άγιο Δημήτριο. Πήγαμε του μεγάλου του Σωτήρος, γίνα προσφωνής, αντιφωνήσεις, όλα αυτά τελείωσε και μετά μου λένε οι επιτετραμένοι, πού θέλετε να βάλουμε τα κυβότια για τα χρήματα? Τι χρήματα? Και κοιτάξτε, και από τα γεγονότα που έρχονται, τοποθετούν και παίρνουν αυτό το ποσό που είναι προσφορά των ανθρώπων. Συγγνώμη, εγώ ήρθα μόνο να φέρω τη χάρη του Αγίου Δίου. Είστε σίγουρος? Σιγουρότατος. Και έληξε και το θέμα. Ένα άλλο, σε άλλες πόλεις, κουτιά βάζανε. Λέω, εγώ χρήματα δεν θα πάρω. Αυτό συγκεκριμένο ο Λουγκάς. Είχαν ένα κυβότιο τόσο, ήταν πλαστικό, φαινόταν τα χρήματα, αλλά μπροστά έγραφε στα ρωσικά, τα χρήματα αυτά θα πάω στο ναό του Αγίου Λουκά στη Βέρεια. Με λέει ο πατήρ Σεραφείμ που διαβάζει, λέει, για όταν αυτό γράφει εκεί. Μεσημέρι στο τραπέζι, λέω στον δεσπότη, δεν ξέρω τι βάλατε εκεί πέρα, αυτά θα τα πάρετε εσείς. Και φτωχιά περιοχή. Είναι εκεί που έγινε ο πόλεμος στο Λουγκάς. Εγώ χρήματα δεν θα πάω. Σέπαρα, δεν παίρνω χρήματα. Από κανένα θα πάρω από σένα. Δεν πήρα από το μεγάλο ναό της Ρωσίας και από την Ουκρανία και από την Πετρούπολη και από και από και από. Θα πάρω από εσάς. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος σαν και εμένα να καταδεχθεί να πω και κάτι για το μουσείο που έγινε τόσο ντόρος. Προτού να φύγουμε, ήμουν όντως εδώ ακόμη, ήρθε ο της πρωτοβαθμίου, ο κύριος Διαμαντόπουλος, που λέει, Σεβασμιότατε, στο μουσείο μέσα, εκεί και εκεί, υπάρχουν κάποιες πινακίδες, οι οποίες, μπράβο ρε Διονύση, εγώ πού να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Κάθε μέρα στο μουσείο πρέπει να είμαι, αλλά και να τα βλέπα, ούτε θα καταλάβαινα τι είναι. Επειδή πάνε παιδιά, πάνε, μπράβο. Καλούμε τον αυτό, πάρα αυτά βγάλτα. Τα έβγαλε. Καμία. Όλα μου λέει ο Διονύσος είναι εντάξει. Βγήκε τώρα ένα κείμενο, λέει, που έβριζε, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Και εξ αυτού, πάλι μου σαν Ιωνόρος, μου τηλεφωνεί, λέω, κλείστε το, τώρα η απόφαση μου είναι αυτή.
Σημειωθεί όμως ότι στις διαφημίσεις που παίξαν οι παιδιά δεν ήταν αντικείμενα του μουσείου. Ήταν αντικείμενα προσωπικά του Αγίου, του Αυτονού, στη συλλογή του. Όχι στην αυτή. Αν δείτε πάνω γράφει, συλλογή του τάδε. Τα έχω και εδώ πέρα. Όχι, ήταν, ναι. Προσωπικά του τόπου, όχι του μουσείου μας, παιδιά μου. Όχι, όχι, να. Εδώ πέρα, αυτό το ΕΣΑ είναι στη δική του προσωπική. Όπως και αυτό, ιστορικός συλλέκτης, το λέει εδώ πέρα, μπροστά, εδώ, αυτό εδώ. Τα είδα και εγώ, τα διαφημίζουν. Ιστορικός συλλέκτης Βερίας. Δεν είναι μέσα στο μουσείο μας, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι προσωπικά δικά. Θα το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, βεβαίως, παιδιά, ούτε συζήτηση. Να πάτε να τα δείτε επί τόπου. Να πάτε. Είναι λεπτό το θέμα. Πάρα πολύ. Και άπτεται και το προηγούμενο που είπατε, να μην διακόψω περισσότερο όταν έρθει η ώρα να τους. Να πάτε να τα δείτε, να τα φωτογραφίσετε. Αν βρείτε κάτι, θα μου το πείτε εσείς. Όχι, δεν υπάρχει. Πώς σας το λέω. Διότι αυτά, εγώ ξέρω τώρα εξ εγκύρου πηγή, ότι αυτά δεν είναι στο μουσείο μας. Έλυσε το θέμα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όσο για το άλλο, που το συλλαλητήρια, πέστε ρε παιδιά, δεν πήγαινα εγώ. Έτσι, ο κόσμος δεν θα πήγαινε. Ο κόσμος πήγε για μένα. Σαν λέγω το πρώτο συλλαλητήριο, ούτε ανακοίνωση δεν βγάλαμε. Ήταν μια μισή μέρα και γέμισε η πλατεία ορολογίου από πιστούς, από ανθρώπους, πατριώτες που ήρθαν να ακούνε την άποψή τους. Από εκεί πέρα, τίποτε άλλο. Είμαι έτοιμος να σας ακούσω και αν μπορώ να συμπληρώσω. Να πω ό,τι θέλετε. Θα μου επιτρέψετε μία ερώτηση της διοντολογίας για κάτι που είπατε, περίπου στην ουσία, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλλον θα γίνει αρκετή συζήτηση. Είπατε στην αρχή, ελπίζω χαριτολογώντας με το γνωστό χιόνι που σας διακρίνει σεβασμιότατε, ότι στην προηγούμενη συνέντευξη, εκεί που μας ευχηθήκατε το θαύμα και συγκινηθήκατε, ότι σας βγάλουμε στο Μεϊντάνι. Καλά, το είπα αστεία. Χαριτολογώντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί το είπα, γιατί με είδανε να κλαίω. Γι' αυτό το είπα, όχι τίποτα άλλο. Όχι, τα πήρε μια εφημερίδα των Αθηνών, ποια ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Εσύ είσαι η αιτία. Εσύ με ρώτησε τότε. Και είπα και εγώ αυτά που είπα και συγκινήθηκα, γι' αυτό είπα μεγάλη σοβαρή. Ελπίζω να μην σα ενοχλήσω. Όχι, να σα πω κάτι. Και αυτά ακόμη ήταν προδόξα του Αγίου, τον οποίο λατρεύω για αυτά τα οποία βλέπω, αυτά τα οποία ζω. Όχι μόνο το προσωπικό θαύμα που έκανε στην οικογένειά μου, αυτά που ζω κάθε μέρα. Και αυτά που είπα και στην πανήγυρή του και το βράδυ και το πρωί, και αν σας λέω εγώ, σας είχα πει και εκείνη τη μέρα, μπορεί να μιλάμε μια εβδομάδα για αυτά που κάνει ο Άγιος. Και εν τέλει, καλά έκαναν και δημοσιεύτηκαν τότε, διότι ήταν όπως είπαμε και νωρίτερα σε ανύποπτο χρόνο. Σε ανύποπτο χρόνο βγήκαν όλα αυτά τα οποία. Πριν δημιουργηθεί όλο αυτό το κατασκεύασμα, γιατί περί κατασκευάσματος πρόκειται. Λοιπόν. Οπότε, αν τα λέγαμε τώρα, θα μας λέγανε να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε. Μπορείτε που τίποτα. Υπόθεση ανύποπτο χρόνο. Και πάρα που είπατε για το σχόλιο, γιατί έπεσε να αντιλήψει με ένα σχόλιο. Ποιο. Με βάση το βίντεο που δημοσιεύτηκε, αρνητικό κάπως. Ποιο σχόλιο, αλλά... δεν θυμάμαι. Δεν για το. Έκλαιγα. Ναι. Αυτό. Έτσι, αυτό. Έτσι, όταν υπάρχει εμπάθεια και κακιά τρέχεια, ό,τι και να γίνει. Καλά, έτσι. Παιδιά, δεν το δίνω σημασία, σα το λέω. Τα έχω ξεπεράσει εγώ. Επί της ουσίας. Τι θέλετε να πω. Αν θέλετε κάτι. Αν δεν θέλετε. Εγώ είπα αυτά που ήθελα να πω. Επειδή ήμουν παρόν στη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Παναγιωτήρη και τον κύριο Στεπάση, έτυχε να είμαι εγώ σε εκείνη τη διαδικασία. Θυμάμαι ότι ο κύριο Στεπάση είχε βραβεύσει το στέριο του Σουρβίκη. Δεν ξέρω αν και αυτό θεωρείται πράκτορα στο Ρώσο. Δεν μου μιλάει το όνομα και ούτε γι' αυτό μου λέει τίποτα. Είδα κανένα δυο άτομα. Στο λέω για να μην υπάρχει έννοια θεωρείται ότι όλοι είναι πράκτορες. Σε μια άλλη εφημερίδα, σε μια εφημερίδα διάβασα, ήταν λέει ο τάδο. Όλοι αυτοί λένε πράκτορες. Το διάβασα. Να πω ότι είχατε πει και ότι για την ανέγερση του Αγίου Λουκά στην προηγούμενη συνέντευξη. Εσείς δώσατε το δικό σας το σπίτι για να σπίτι. Πούλησα το σπίτι μου, έτσι ξεκίνησε. Και γεράσουμε στο μισό το δικό. Έτσι ξεκίνησε ο κάτω ναός του Αγίου Λουκά. Και φτάσαμε μέχρι εκεί που δεν είχε πόρτες και παράθυρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό που είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέρειας. Δεν αντέδρασε ούτε η Δημοτική Αρχή ούτε ο Δήμαρχος. Είστε δυσαρεστημένος γιατί δεν αντέδρασαν σε αυτά που υπόθηκαν. Κοίταξε, θα έπρεπε να του πούνε. Καλά, έτσι νομίζω, αν ήμουν μπροστά.
Αφού εμείς τον παρατηρήσαμε τον Δεσπότη Λάρτη, ο Δεσπότης δεν ήταν εδώ. Ούτε καν ενήργησε, ούτε καν έκανε κάτι σαν εκκλησία. Ιδιαίτερα για τη Βέρεια. Τίποτε δεν είχαμε κάνει. Τίποτε. Αυτό δεν είναι μια δικαία διαμαρτυρία. Αν το κάναμε. Επιτρέψτε. Σεβασμό, λέγομαι Καφταράνης. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ξεκινώντας λίγο πιο μέσα, καθότι και το δικαιικό σύστημα και η λογική λέει ότι, και θεωρώ λαθημένη την τοποθέτησή σας μόνο του σεβασμό, ότι αυτός ο οποίος καταγγέλει πρέπει να αποδείξει. Αλίμονο αν οτιδήποτε λέγεται χρηματίστηκε αυτός, εκείνος, ο δήμαρχος, ο τάδε, τρέχουν όλοι οι δήμαρχοι. Δεν έχει κανένα. Θεωρώ δηλαδή ότι η συνέντευξή σας θα έπρεπε να ξεκινήσει η παρουσίασή σας από εκεί και μετά. Όποιος έχει να καταγγείλει κάτι συγκεκριμένο, φέρνουν να το και εδώ είμαστε. Το είπα, αλλά λόγω της ευαισθησίας μου, γιατί λέγοντας αυτά, βγάλανε μένα στην τηλεόραση. Φωτογραφίες, δεν λέγανε ότι ο Βερίας, αλλά λέγανε ότι έγινε εκεί αυτό το πράγμα. Είμαι υποχρεωμένος όμως να διευκρινίσω. Μπορεί η Μητρόπολη ή έγινε μια αγιαστική πράξη. Αλλά είπα όλη την ιστορία για να σας δώσω να καταλάβετε πώς μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι το οποίο γίνεται τόσο απλά και τόσο, ξέρω εγώ, πώς να πω, χωρίς κανέναν λόγο παρεξηγήσεως. Όχι, ευθέως δεν κατηγορείς. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει αντιληπτική ικανότητα από τους νοήμονες στον οποίο η άποψη ενδιαφέρει και καταλαβαίνω από πού και πέρα πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό όμως που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι το συλλαλητήριο της Βέρειας είπατε ότι εσείς δεν είχατε εμπλοκή. Το Δημοτικό Συμβούλιο δια του Προέδρου δήλωσε ότι ούτε και αυτοί είχαν εμπλοκή. Ποιος τελικά το διοργάνωσε αυτό, το πρώτο ερώτημα. Να σας πω, αν μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως. Από ό,τι ξέρω, Δημοτικοί Σύμβουλοι ανέλαβαν την ευθύνη. Πήρα την άδεια προσωπικά του Δημάρχου, γιατί δεν μπορεί να πάρεις την πλατεία ορολογίου χωρίς, ας πούμε, την έγκριση του Δημάρχου. Μπορεί να μην πέρασε επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς το λέτε. Πέρασε. Να σας πω κάτι. Κάτι είχα αντιληφθεί ότι απουσίαζε ο Πρόεδρος. Ίσως και σκόπιμα. Δεν ήθελε να είναι σαν τη. Λέω. Δεν είμαι βέβαιος, έτσι. Αλλά ξέρω όμως ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το ξεκίνησαν. Έτσι στήθηκε. Παμακεδονική είχε κάνει. Μπορεί. Είναι εντελώς, ναι. Παπακεδονική έβγαλε μια δημοσίευση και λέει τα χρήματα δεν ήταν ρωσικά, ήταν αμερικάνικα δολάρια. Αυτά που βοήθησαν ενώντας τα συλλαλητήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τώρα εδώ πέρα πόσα έξοδα να ήταν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι και αυτό το διέψευσαν οι Παπακεδονικές. Ότι δεν ήταν χρήματα από Ρωσία, αλλά ήταν από Αμερική. Με ποια έννοια, ότι σου λέει εμείς τα κάναμε. Οι Παπακεδονικές. Βοηθήσανε. Και τι να πω τώρα για την οργάνωση, την από η Θεσσαλονίκη, που 100 μέτρα ακούγανε και παραπέρα δεν ακούγανε, αλλά ο κόσμο είχε κατέβει. Χιλιάδες όσοι ήταν τέλος πάντων. Δεν υπήρχε η οργάνωση όπως από μια άλλη αυτή. Εγώ ήμουν από αυτούς, καθότι ήμουν πρωτοσύγερος στη Θεσσαλονίκη, ο δεσπότης μας τότε ήταν ηλικιωμένος. Το 92 δηλαδή. Το 92 και ήμουν από αυτούς που συνέβαλα με όλους τους οργανωτές. Ήταν ο Δήμος, ήταν το Υπουργείο, ήταν όλοι, γιατί όλοι μας ήμασταν αντίθετα, τώρα εδώ χωριστήκαμε. Χωριστήκαμε. Μια πλευρά σου λέει, εμείς ψηφίζουμε, εμείς υπογράφουμε. Οι άλλοι λέμε, γιατί λέει υπογράψετε. Χωριστήκαμε εμείς μεταξύ μας. Αλλά τότε το 92, που έπαιξε ένα ρόλο σημαντικό, καθότι η Εκκλησία τότε ήταν μπροστά και ο Δεσπότης μου βγήκε και μίλησε και όλοι, ξέρω εγώ, και ο Βλαζάκης από εδώ, ως δήμαρχος της περιφέρειας. Όλοι δήμαρχοι και όλοι οι πολίτες. Όλοι ήμασταν ένα πράγμα τότε. Τώρα δεν είμαστε. Ένα δεύτερο ερώτημα. Δεν ξέρω καλά τα εκκλησιαστικά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, το ανώτατο όργανο είναι η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος έχουν την ίδια αντίληψη για τα συλλαλητήρια και αν όχι έχετε τη διακριτική ευχαίρεια να διαφοροποιήσετε κατά τόπους. Ναι, θα σας πω. Ο Αρχιεπίσκοπος σε μια του συνεχώς συνέντευξη, το ρωτήσανε και λέει εγώ δεν είμαι υπέρ το συλλαλητήριο, είπε. Μετά όμως όταν ήρθε το θέμα στη Σύνοδο, που η Σύνοδος έχει το λόγο, ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, αλλά η Σύνοδος είπε όχι. Γι' αυτό στην Αθήνα πήγαν και διάβασαν κείμενο της Συνόδου, το οποίο υπέγραφε και ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι συνοδικοί. Κατά τόπους την ευθύνη τη φέρνει ο εκάστοτε Μητροπολίτης. Θα βλέπετε, ξεσηκώθηκε όλη η Μακεδονία. Δεν υπήρχε η Μητρόπολη με μόνο. Όλη η Μακεδονία ξεσηκώθηκε. Έβλεπα στην τηλεόραση, σας έρασε ο Σερών, ο Ζυχνών, ο
το λένε, η διπλανή Μητρόπολη, όλοι ήταν μαζί. Άξιζαν κάτι που το κάμανε για αυτό που μας πονάει, ρε παιδιά, δεν είναι ούτε κομματικά, να μην το δούμε, ούτε τίποτε. Τι μας πονάει, σαν Μακεδόνες, σαν Έλληνες, αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Για μένα, αυτό με πονάει εμένα, τίποτα άλλο. Για το συλλαλητήριο της Βεργίνας, σεβασμιότατε, και εγώ προσωπικά θα κάνω μια πολύ προσωπική αναφορά, πολύ γρήγορα, ότι εμέσως πλήρες αυτός αισθανόμαστε και εμείς θυμμένοι ως πρόσωπα μέλη της οργανωτικής, γιατί συμμετείχα στην οργανωτική του συλλαλητήριου της Βεργίνας και αφέθηκε να εννοηθεί ότι, να το πω έτσι άκομψα και κοινά, δεν τα πήραν μόνο οι παπάδες, τα πήραν και, και οι δήμαρχοι και ενδεχομένως και να τα πήρα και εγώ. Δίκιο, και εγώ λεπτομέρειες δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν εδώ, έλειπα εδώ. Θέλω να πω όμως το εξής, και εδώ θα μου επιτρέψετε, ότι η κριτική που διατυπώθηκε και ασκήθηκε είναι ότι η ομιλία σας στην Βεργίνα και στην Βεργίνα, στο πρώτο συλλαλητήριο, δεν περιορίστηκε στα πνευματικά, αλλά είχε και πολιτικά χαρακτηριστικά. Επ' αυτού θα ήθελα να το σχολιάσω. Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε. Να τα κάνω όλα μαζί, θέλετε ένα αυτό. Ένα δεύτερο, ευθέως, όσο και να προσπαθεί ο κάθε δημοσιογράφος, στο βαθμό που αντιλαμβάνεται το λειτουργήμά του, αν λέγεται Αχιάου ή λέγεται Καρολίδης, δεν έχει καμία σημασία, να συνδέσει κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν συνδέονται. Η λάσπη δηλαδή στον ανεμιστήρα δεν πιάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σεβασμιότατη, υπάρχει το εξής ζήτημα. Και αυτό φαίνεται και από την περίπτωση του μουσείου. Ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με τις ευλογίες δικαίως της Μητροπόλεως προβαίνουν σε κάποιο έργο, ταυτόχρονα κινούν και μια παράλληλη άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν ευλογείται από τη Μητρόπολη ή η αναγνία της Μητρόπολης, έτσι, αλλά σε άλλα αλλότρια έργα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, το πρόσημο, το θετικό πρόσημο που λαμβάνουν από την ευλογία της Μητρόπολης, έτσι, χρησιμοποιούν αυτή την ευλογία της Μητρόπολης και έξω από αυτό για το οποίο ευλογήθηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Ντόντος. Δεν το γνωρίζω προσωπικά και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Από τη μια πλευρά έχει το μακεδονικό, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και στο διαδίκτυο ή τέλος πάντων επικοινωνιακά μια ιστοσελίδα. Από όπου αυτά τα οποία αναδεικνύει, δεν μπορεί ο κόσμος να αντιληφθεί ότι αυτά είναι έξω από το πνεύμα της Μητροπόλεως και την παραχώρηση του χώρου για, για το Μακεδονικό Μουσείο. Εδώ δεν έχετε άμεση ευθύνη, αλλά καταλαβαίνω. Όπως και είναι η περίπτωση Παναγιωτίδη, έτσι, εγώ δεν θα πω ότι ο Σίμος, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά, έτσι, ό,τι όσα αναφέρατε, αλλά λέω το εξής, γιατί κάθε περίπτωση που κάποιοι, να το πω έτσι απλά, στην πλάτη της Μητρόπολης κάνουν άλλα παιχνίδια, δεν αναφέρομαι στο Παναγιωτίδη, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα σύνδεσμο. Μόνο ευεργέτηση είναι σε βάση και τίποτα άλλο. Τώρα αν έχει άλλα θέματα, είναι θέματα δικά του προσωπικά. Λοιπόν, αλλά για εκείνο που είπατε να απαντήσω, δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε, γιατί ο καθένας μπορεί να το συνδυάσει έτσι. Έτσι. Αλλά εγώ, εμείς είχαμε στήσει εκεί, όπως ξέρετε, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Και στο επάνω τμήμα είχαμε βάλει, γιατί η ονομασία βγήκε Μουσείο Νεότερης Τέχνης και Ιστορίας. Λοιπόν, βάλαμε κάτω την ιστορία, το Μακεδονικό Αγώνα, όπως είναι ακόμα έτσι. Επάνω βάλαμε εκκλησιαστικά είδη. Όταν όμως αρχίσαμε τη δημιουργία ενός μουσείου εκκλησιαστικού στη Δοβρά, είπαμε να τα πάρουμε τα πράγματα. Και έμεινε ο χώρος αυτός κενός. Τότε ήρθε ο κύριος Ντόντος και μου είπε, σημαντικότητα, εγώ έχω μία έρθει. Λέω, τα ακούω, αλλά δεν την έχω δει. Μπορώ? Και τότε είπα, μπράβο. Να, είναι ένας χώρος που έχει σχέση με την ιστορία. Και έβαλε αυτά τα εκθέματα τα οποία έβαλε. Τώρα, αν υπάρχει αυτό που όπως μου λέτε, είναι κακό πράγμα. Διότι εσύ συνδέεις το όνομά σου με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Δεν θα έπρεπε μία παράλληλη άλλη αυτή να δείχνει μία άλλη εικόνα σου? Το δέχομαι αυτό, το δέχομαι οπωσδήποτε. Όπως μόλις είδα ότι έγινε ένα άρθρο και λέω, κλείστε το, τελείωσε, θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ο Θεός. Αλλά έμαθα όμως επίσημα και από τον κύριο Διαμαντόπουλο ότι σεβασμιότητα δεν υπάρχει μέσα τίποτε τώρα. Και τότε λέει, ίσως κάποιοι που ξέρανε, είδανε κάποιο πρόσωπο και το γνώρισαν. Ο άλλος ο κόσμος που πήγαινε δεν ήξερε,
Δεν γινόταν μια διαφήμιση προσώπων και πραγμάτων μέσα εκεί για να τα χαρακτηρίσουμε ότι ήταν ένα μουσείο, ξέρω εγώ, που έκανε μια άλλου είδους. Αλλά σαν δεύτερη αυτή, το παραδέχομαι αυτό. Δεν είναι σωστό, το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει, παιδιά, εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που ούτε στα site μπαίνουν, δεν ξέρω να το, μην το κοροϊδέψετε αυτό, δεν είμαι ικανός. Μπορεί όμως κάποιοι που ασχολούνται με αυτά και τα είδανε, δικαίωνα από το Α ή το Β. Για τις καταπολιτικά χαρακτηριστικά της ομιλίας σας στην Βελγία, σας ευχαριστώ. Ποια ήταν, πέστε μου, να σας απαντήσω. Δεν είναι δική μου άποψη, λέω οι σχολισμοί που γίνανε την αναφορά στον Δήμο, στον Στάνη Ζαχαριάδη, στον τρόπο και στην ιστορική συνέχεια του Αντωνικού. Αυτό δεν είναι, επειδή ανέφερε τον Ζαχαριάδη. Όχι, είπα ότι ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε την αυτονόμηση της Μακεδονίας από τα ψαράδες. Και ερχόμεθα τώρα εμείς και πάμε στον ίδιο τόπο να υπογράψουμε την παράδοση της Μακεδονίας. Αυτό δεν σας πειράζει εσάς? Εμένα με πείραξε. Γι' αυτό και το είπα. Αυτό το είπα, γι' αυτό το είπα. Στον ίδιο τόπο. Και πήγε ο δεσπότης εκεί με τους χωρικούς και χτυπούσανε την καμπάνα πένθυμα την ώρα που γινόταν υπογραφή. Γιατί να μην τα προσέχουμε όμως αυτά τα πράγματα? Έπρεπε εκεί να γίνει. Γιατί να γίνει εκεί? Ας πηγαίνουν και στα Σκόπια ακόμα ή σε έναν άλλο χώρο. Έπρεπε εκεί που θυμίζει κάτι που τέλος πάντων απέτυχε η αυτονόμηση της Μακεδονίας το 47, πότε ήταν? Γι' αυτό το είπα, παιδιά. Ήταν 49, 44, όποτε να ήταν. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν που εμένα, σαν πατριώτη, με πείραξε. Ούτε κόμματα βλέπω, ούτε, δεν ανήκα ποτέ σε κόμματα, να το ξέρετε αυτό. Ποτέ, σαν παιδί, σαν κληρικό στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, δεν ανήκα και δεν ανήκω σε κόμμα, πολύ δε περισσότερο τώρα, που είμαι ο πατέρας όλων σας, που όλοι ανήκετε στην Εκκλησία. Εγώ έτσι σας βλέπω. Τίποτε άλλο. Εφόσον η Μητρόπολη γνώριζε τις καταγγελίες, ειδικά με τον Βλαχογιάννη, εφόσον η Μητρόπολη γνώριζε τις καταγγελίες, γιατί δεν αναλύθηκαν πρωτοβουλίες λίγο νωρίτερα? Όχι, 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 δεν είπα αυτό το πράγμα. Μόλις ήρθε ο κύριος Διαμαντόπουλος και μου ανεκύρωσε, σεβασμιότατε, ξέρετε, υπάρχει αυτό και αυτό. Πάρα αυτά, βγάλτε τα. Και βγήκαν αμέσως. Για να καταλάβω, το Βλαχογιάννη με τι έκανε, ο λόγος που έκανε. Μακεδονικός αγώνας. Συγγνώμη, η δωρεά που έγινε από την οικογένεια Βλαχογιάννη ήταν συγκεκριμένη. Προσφέρουμε το κτίριο για να κάνετε μουσείο Μακεδονικού αγώνου. Αυτό ήταν. Η επιθυμία της οικογένειας. Και αναγκάστηκα μετά να τρέχω με το Γεράσιμο στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, να βρούμε κονδύλια, να όλα αυτά. Και τελικά ήταν ένας καλός περιφερειάρχης, κριτικός θυμάμαι τότε, και δέχτηκε και έγινε το μουσείο. Και μάλιστα κάτι λένε εκεί για, πώς το είπε, το γράφει αυτή η κυρία, πέστε το. Και τα δώσατε σε συγκεκριμένα. Α, για τον αφορισμό. Αυτό. Πάλι ο Γεράσιμος μου το θύμισε. Η οικογένεια είχε επιθυμία την μελέτη να την αναλάβει η κυρία Πάπαρη. Μηχανικός, εξαιρετική. Και έτσι έγινε. Από εκεί και πέρα, όταν είναι, παιδιά, πρόγραμμα, τι δουλειά έχει η Μητρόπολη? Δεν επεμβαίνει. Αυτά είναι τις περιφέρειες δουλειές. Δεν είναι τις Μητροπόλεως δουλειές. Καταλαβαίνετε. Δεν διαχειριζόμεθα εμείς τα πράγματα. Αυτό είναι. Γι' αυτό έγινε το μουσείο. Για Μακεδονικό αγώνα. Και όταν ένα χαρακτήρα είπε μπράβο, να μπει να γεμίσει ο χώρος. Και είναι αξιολογότατο μουσείο που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Σαν μουσείο τέτοιου είδους δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αν αυτά τα σημεία, εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, βγάλετε τα πάρα αυτά. Δεν θέλω εγώ, θέλω να είναι ένα μουσείο για όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτε μέσα. Και έγινε. Και έτσι είναι. Μου το σήμερα ακριβώς, επειδή εγώ τώρα ήρθα, κάλεσα τον. Από αυτή την πλευρά είναι τέλειο. Άρα, και καλά πήρα τα. Γιατί τελικά αναστάλλει η λειτουργία, εγώ αφού τώρα, δεν υπάρχει κάποιο. Εγώ καθότι ήμουν αγιονόρος και δέχτηκα αυτό το δημοσίευμα, το μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να προβλέψουμε. Κατά τη γνώμη μου, κακώς εγγράφει αυτό, ποιος το έγραψε, είπα... Η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αφού δεν τα ήμουν, πού να τα μάθω όλα, είπα αναστέλλεται η λειτουργία. Αναστέλλεται δεν σημαίνει κλείνει. Όχι, όχι, γιατί να το πει. Αναστέλλεται να κλείνει. Ούτως ή άλλως. Είναι η επιθυμία των δωρητών, παιδιά, δεν το... Αυτό ήταν τα πρώτα χρόνια μόλις ήρθα. Μαζόσαν αυτό και τρέχαμε από εδώ, Ευρώπες, πράγματα και τότε. Ναι. Δεν συνεχίσει ο κύριος Τόπος να είναι. Δεν ξέρω αυτό ακόμα τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι.
Για αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι. Η συλλογή δεν είναι μόνη μου του κύριου Τόντου, φιλοξενεί. Πέρασαν πάρα πολλές συλλογές. Πέρασαν τόσες συλλογές από εκεί. Σημαντικότητα μια ερώτηση για τον Άγιο Λουκά, γιατί και εγώ προχθές μιλήσαμε και παρασύρθηκα. Η τυχνοτροπία του δεν είναι ρωσική. Γιατί και του ναού, που δεν είναι. Βυζαντινότατος. Βυζαντινότατος. Απλώς παρασύρονται κάποιοι από το γυαλιστερό του Τρούλου. Με αυτό υπάρχει αυτό, παιδιά. Άμα ήταν χρησίδα του σύγχρονου. Βυζαντινό. Έχει βυζαντινή προέλευση. Οι Ρώσοι πήραν πολλά πράγματα από το Βυζάντιο και τα κράτησαν. Εμείς δεν τα κρατήσαμε. Και να σας πω πώς έγινε έτσι. Αυτό το υλικό. Όταν πήγα στην Ουκρανία, είχα πάει σε ένα μοναστήρι και είδα τέτοιου είδους τρούλους. Και ρώτησα πόσο συγχύζονται, παιδιά. Με ένα λογαριασμό που κάναμε ήταν φτηνότερα από τα κεραμίδια που βάζουμε εμείς στους ναούς. Ή ακόμα και από το χαλκό, αν βάζαμε χαλκό. Λέω, μακάρι να το κάνω. Και όταν βρέθηκαν. Λέω, εγώ χρήματα δεν θέλω. Χρήματα δεν πήραμε στα χέρια μας. Θέλετε να το κάνετε έτσι, κάντε το. Και έγινε έτσι. Ήρθε συνεργείο και το έκανε επί 18 μήνες. Εργάστηκαν για να κάνουν Ουκρανή, αυτό το πράγμα. Εμείς δεν πήραμε ούτε χρήμα, ούτε φράγκο δεν πήραμε, παιδιά, στα χέρια μας. Τα λέω αυτά γιατί με πονάνε τα οικονομικά. Διότι εγώ στη Μητρόπολη αυτή δεν έχω πάρει, πέρα από το μισθό μου, που δεν ξέρω πόσος είναι ο μισθός μου. Γιατί? Γιατί μπαίνει στην τράπεζα και τον παίρνει ο πατήρας στην αγόρα και καλύπτει ανάγκες φτωχών, μοναστηριού, τις ανάγκες που πρέπει. Εγώ δόξα, δεν είναι πια το φαΐ έχω, τίποτα άλλο. Ναι, παιδιά, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό ήσουν, ό,τι θέλετε, γιατί λέγονται πράγματα τα οποία ούτε βάση έχουν, ούτε ιστορία έχουν, ούτε τίποτε. Να πω κάτι τώρα προτού να πεις εσύ το δικό σου. Είπαν, τι είναι αυτό, έγραψε μια εφημερίδα. Ρώσοι Άγιοι και από εδώ και από εκεί και στην Αργολίδα κάμανε ναό και εδώ κάμανε. Κάτι τι θα πει. Οι Άγιοι είναι οικουμενικοί, ανήκουν σε όλους. Γιατί ο Παύλος ήταν Έλληνας, ρε παιδιά. Εβραίος ήταν, ο Χριστός τι ήταν, Εβραίος ήταν. Δηλαδή, πώς τους τιμούμε όλους αυτούς, από την Αίγυπτο, από όλα τα μέρη. Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Οι Άγιοι είναι οικουμενικοί, ανήκουν σε όλους μας. Όσους τους θέλουμε, όσους τους τιμούμε. Και ο Άγιος Λουκάς, ίσως δεν θα ήταν εδώ στο μοναστήρι μας, αν δεν, όπως το είπα και άλλοι το λέω, μπήκε με το ζόρι στη ζωή μας, μπήκε με τα θαύματά του, μπήκε με τη χάρη του. Πού τον ήξερα εγώ τον Άγιο Λουκά? Όταν η ανιψιά μου με πήρε και μου είπε, ξέρεις τι, το παιδί μου που έχω μέσα μου έχει σύνδρομο Down, τότε μου ήρθε στη σκέψη αυτό που μου είχε πει ο Άγιος Εδέσης και άλλοι, ότι είναι θαυματουργός Άγιος, είναι γιατρός, είναι καθηγητής. Και τη είπα, μη στεναχωριέσαι. Και έγινε το θαύμα. Και μόνο αυτό. Σας τα είπα, χίλια δυο, μην τα λέω πάλι. Ναι. Τώρα, άλλο που έχω δει. Επειδή όλα αυτά θυμίζουν λίγο τελευταία και διαδικασίες πολιτικού παραστημίου, πιστεύονται ότι μπορεί να υπάρχουν πίσω από τις φήμες ή από αυτά που γράφονται, από αυτά που λέγονται, κάποια σενάρια που ακούγονται και τα πούμε έτσι εμείς έξω. Για δικές σας βλέψεις, βλέψεις από την πλευρά σας. Αχ, μην μου τα πεις αυτό. Μην το ξανά. Μην το πεις αυτό ξανά, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδί μου, καλό. Το λέει χίλιοι δυο τα λένε. Εγώ τι λέω. Εγώ έδωσα εντολή στον Άγιο Λουκά, στον μηχανικό που ήταν την περασμένη εβδομάδα, προτού να γίνουν αυτά τα θέματα. Ένα σημείο να κάνω τον τάφο μου. Τώρα μένα μου λέτε να διεκδικήσω μετά από αυτό. Ρε παιδί μου, και τι είμαι εγώ πια. Δεν υπάρχουν άλλοι. Α, όχι πρέπει, ναι. Όλα αυτά είναι λόγια. Να μην πω ότι χαλιμάς που λέγεται και το γράφετε κιόλας. Λόγια που λέγεται από τον καθένα. Άλλοι το λένε από καλό. Άλλοι το λένε από αγάπη. Άλλοι μπορεί να το λένε, γιατί τώρα αυτός κάνει αυτό. Και δεν σημαίνει, δεν είναι και κακό στην τελευταία ανάλυση και κάποιος θα πάει σε αντιθέσεις. Δεν είπα, βρε παιδιά, λέω τις, κοιτάξτε, λέω τις δικές μου βλέψεις από μένα. Κανείς δεν άκουσε τέτοιο πράγμα. Όχι ότι δεν αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, τη λατρεύω, είναι ο τόπος μου, είναι η γενέτειρά μου. Αλλά εγώ τώρα έχει να δω ένα με το χώμα της Φέριας. Και της Νάουσης και της Αλεξάνδρου. Αθίας. Καλά, ευχαριστώ που γύρω. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Γι' αυτό είπα να βρω και τον τάφο μου, να είμαι σίγουρος ότι θα είμαι εδώ και όχι πουθενά άλλο.
Είπατε προηγουμένως ότι η Εκκλησία είναι οικουμενική και φέρατε και πολύ σωστά παραδείγματα. Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός. Η αποστολή της είναι η σωτηρία της ψυχής, η ουράνια βασιλεία, στην οποία δεν υπάρχουν ούτε σύνορα, ούτε χρώματα, ούτε φυλές, ούτε χρήματα. Όλα αυτά πώς συνδυάζονται με το κομμάτι πατριωτισμού? Σας ρώτησε πριν ο συνάδελφος για πολιτική ομιλία και είπατε πού την είδα την πολιτική ομιλία. Η ομιλία που αφορά σύνορα, ονόματα, κράτη, πολιτικά πρόσωπα είναι πολιτική. Με την ορθοδοξία που βασίζεται στο αγάπα των πλησίων σου. Δεν λέει όμως να μην διεκδικείς και τα δικαιώματα της πατρίδας σου. Ο πρώτος. Όχι, να τελειώσω λίγο. Τέλει. Που λέει αν κάποιος σου χτυπήσει το ένα μάγουλο, κεράστε τα, γύρισε το άλλο. Ωραία, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός όταν ρωτήθηκε για να τον πειράξουν, του δείξαν το νόμισμα το ρωμαϊκό, είπαν τα του Κέσαρος του Κέσαρο και τα του Θεού το Θεό. Έτσι, όλα αυτά πώς συνδυάζονται? Ναι, αλλά και όταν του είπαν ήρθαν κάποιοι Έλληνες να σε δούνε, είπε ελίγησε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δια των Ελλήνων. Πέρα από αυτό όμως. Δεν το πει για κανέναν άλλον. Ήταν ο Χριστός, ο οποίος μιλάει για την Ιερουσαλήμ που δεν πήγαινε καλά. Και με Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να σε βοηθήσω, να σε κάνω. Ο πρώτος πατριώτης που πόνεσε για την πατρίδα του ήταν ο Χριστός. Αλλά να μην πάω στον Χριστό. Πάρτε τους Αγίους. Πάρτε τον Άγιο Παΐσιο, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Ένας σύγχρονος στρατιώτης, πολέμησε, ήταν στο στρατό τον Ελληνικό. Όταν άκουγε Μακεδονία, πάθαινε. Όταν πήγαινα και του έκανα γέροντα, προσευχή σου για τη Μακεδονία. Έτσι πάντα πράγματα. Είπε και πολλές προφητείες που δεν θα τις πω τώρα. Τον Άγιο Παΐσιο. Σύγχρονος Άγιος. Εγώ το γνώρισα. Τρεις φορές τον είδα τον άνθρωπο. Αλλά ποιος είπε ότι εκλείπει ο πατριωτισμός από τον χριστιανισμό? Τι λέμε, έχουμε ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, η θρησκεία μας. Είναι ένα πράγμα η ορθοδοξία έγινε με τον πατριωτισμό. Είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό να αγαπάς την πατρίδα σου. Δεν θέλω όμως το κακό του διπλανού. Εγώ δεν θέλω τα Σκόπια να πάθουν κάτι. Να μπουν στην Ευρώπη, να μπουν στο ΝΑΤΟ. Αλλά όχι εις βάρος της πατρίδας μου. Της ιστορίας. Της ιστορίας. Νιώθω ότι μου έκλεψαν την ιστορία. Όταν μου λέει τώρα για τον Αλέξανδρο και έχουν αγάλματα του Αλεξάνδρου και αν ανοίξετε μέσα την Παλαιά Διαθήκη στο Δανιήλ, 300 τόσα χρόνια πρώτου Αλεξάνδρου, λέγει ότι θα έρθει σε Ιεροσόλυμα Έλλην βασιλεύς ο Αλέξανδρος με το όνομά του. Και αυτά εμένα δεν με συγκινούν σαν Έλληνα, σαν πατριώτη. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε τι λέει ο Δανιήλ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Έλλην, ξεκάθαρα. Και τώρα θα μην πονάει η ψυχή σου, τον λένε εκεί πέρα τον κάμπανα άγαλμα και δεν είναι, ξέρω εγώ, Έλλην και δεν είναι. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν θα με πονέσει. Άλλο η Ορθοδοξία που θέλει ορθοπραξία για να είσαι ορθόδοξος. Η ζωή σου, η πράξη σου να είναι σωστές. Και άλλο πατριωτισμός. Να μας απασχολεί, να μας απασχολεί, να μας πονάει. Όπως σε πονάει το σπίτι σου, βρε παιδί μου. Το σπίτι σου, αν το πάρουν και το κάψουν, το διαπομπεύσουν, δεν θα σε πονέσει που είναι το σπίτι σου. Και για μας, αυτός ο τόπος είναι το σπίτι μας. Το πονάμε ακριβώς γιατί είναι σαν καδική μας. Έτσι το πονάμε. Πάντως, σεβασμιότατε, υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει σε συνέχεια των όσων λέει ο συνάδελφος ο Αντώνης, στη Μελίκη για παράδειγμα, και θα μου επιτρέψετε λίγο να ξεφύγω από το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε τώρα. Δεν πειράζει, ό,τι θέλει. Υπήρξε μία συζήτηση που έλεγε ότι ο ιερέας της περιοχής είδε σε μία εικόνα της Παναγίας, αφαιρώντας το εξωτερικό κάλυμα, είδε σφαίρες από κάτω. Και κάνοντας μία ερμηνεία από άγγονος, είπε ότι κατά τον εμφύλιο πόλεμο, δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε και αυτό στην έννοια του συμμορικού πολέμου, ο τακτικός στρατός, διωγόμενος από τους αντάρτες, μπήκε μέσα στην εκκλησία και η Παναγία, για να προφυλάξει τον τακτικό στρατό, τράβηξε όλες τις σφαίρες προς τα πάνω μας και αυτό το πράγμα το ονόμασε θαύμα κτλ. Θεωρείτε ότι τέτοιες περιγραφές θαυμάτων πρώτα απ' όλα βοηθούν στο να κλείσουμε ένα τραύμα 60 χρόνων εμφυλίου πολέμου, το οποίο ταλάνισε, διέλυσε μια χώρα ολόκληρη, και το δεύτερο συνιστά θαύμα, έχει βάση αυτό? Και ένα τρίτο, θα μου επιτρέψετε με όλο τον σεβασμό, όταν αυτό συνδέεται και με ένα παγκάρι και οικονομικά, όπως σωστά αναφέρετε για τις πρώην χώρες που επισκεφθήκατε και αρνηθήκατε να πάρετε, τη διαχείριση του οποίου έχει η Εκκλησία, δεν αδυνατίζει το ρόλο της Εκκλησίας σε μια τοπική κοινωνία?
Κοιτάξτε, οι προσφορές των πιστών ανέκαθεν είναι από τα πρώτα χρόνια που ιδρύθηκε η Εκκλησία. Ακόμα και οι δίσκοι που βγάζουμε, ξέρετε, πήγαν, τα ευλογούσαν μέσα, είναι προσφορά. Συμμετέχει ο λαός σε αυτή τη θυσία που γίνεται, σε αυτή τη λατρεία που γίνεται. Έχει αυτή τη σχέση. Τώρα, όσον αφορά το θαύμα αυτό που αναφέρεται στην Μελίκη, είναι ένα γεγονός που έγινε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε κι αν υπήρξαν κάποιες άσχημες στιγμές στην ιστορία μας. Δεν υπήρξαν, υπήρξαν. Γιατί να τις τονίσω αυτές. Μπορώ όμως να πω ότι η Παναγία πάντα μας βοηθάει, πάντα μας σώζει, πάντα μας διευκολύνει και να μην μένω σε πράγματα που πονάνε κάποιους ανθρώπους. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Όπως το είπατε πολύ σωστά. Έτσι είναι. Αλλά καμιά φορά άντε εγώ να ελέγξω πόσα στόματα, παπάδο, πώς να τα ελέγξω, τι να κάνω. Έτσι δεν είναι. Ας να θυμίσω ότι η Χρυσή Αυγή σας είχε επιτεθεί τότε από το σύγκλος ο Γιώργος Νίκ Κίτρος, όταν σε μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρες είχε καταδικάσει αυτό το μίσος και την... Για όνομα του Θεού. Είχε επιτεθεί και στον Γιώργο και σε εσάς. Η Εκκλησία είναι πρώτη σε αυτά. Για όνομα του Θεού. Μην ανοίγουμε, μην ξύνουμε πληγές. Γι' αυτό και παθαίνουμε όλα αυτά που παθαίνουμε. Γιατί μας λείπει η ενότητα. Μας λείπει η, πώς να το πω, η σύμπνοια. Μπαίνει αυτό το μέσα, το σαράκι, το παλιό, που αν έπαθε αυτός ο τόπος, έπαθε από αυτές τις κακότητες που είχαμε μέσα μας. Ο ένας για τον άλλο, τον ακόμα για το άλλο. Που θα έπρεπε και αυτό το θέμα της Μακεδονίας, όλοι μαζί, αν το βλέπαν όλοι μαζί όμως, θα είχε μια άλλη εξέλιξη, παιδιά. Και ο κόσμος θα ήταν πιο παρηγορημένος. Τελείως, τελείως. Πάντως για να συνεχίσω το σχόλιο που έκανε ο Θεοδωρής, εκείνο που καταγράφεται, παρόλο ότι στην κοσμοθεωρία του έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της θρησκείας, υπάρχει τελευταία μια κίνηση προσέγγισης από πλευράς ΚΚΕ προς την Εκκλησία. Πέρσι το συναπάντημα ήταν αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούπας, και φέτος μεταξύ των λίγων προσωπικότητων πολιτικών που ήταν πάνω στην Παναγία Σουμερά, ήταν βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Σιδερής, ο οποίος μίλησε και την. Και μίλησε και έκλαψε, έμαθα. Εγώ δεν ήμουνα. Έμαθα, συγκινήθηκε, μίλησε πάρα πολύ. Ωραία. Έτσι έμαθα. Ειλικρινά και το χάρηκα. Γιατί πριν από χρόνια δεν ήταν ο Κουβέλης. Πριν από χρόνια ήταν ο Κουβέλης, έμεινε στη λειτουργία. Μάλιστα. Είναι lighter τώρα. Τι? Είναι lighter. Παιδιά, τέλος πάντων, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα δικά σας. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Και θέλω να πω και από τότε, δεν ξέρω εγώ αν είπα τίποτε ή τι είπα, και του έκανε εντύπωση. Και με διαφήμιζε καλώς ο Κουβέλης. Μια φορά τον είδα και τώρα. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία η Εκκλησία πρέπει να μένει ανέφαφη από αυτά τα πράγματα. Εμάς ένα είναι το έργο μας, να η σωτηρία των ψυχών. Παράλληλα, ακόμα και το φιλανθρωπικό το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε, γιατί είναι ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Τώρα όλα τα άλλα και τα εθνικά βγήκαν στη φόρα τώρα. Δεν είναι όμως. Αυτά δυστυχώς χωρίζουν το λαό, δημιουργούν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα θεραπεύσουν. Κατά τον καλύτερο τρόπο. Εγώ σας ευχαριστώ, αν δεν έχετε τίποτα άλλο να ρωτήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχθήκατε να ανοίξω την καρδιά μου για να πω όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε για την υπομονή σας και την προτιμία σας. Ευχαριστούμε και ενδεχομένως άκουσα σε ερωτήσεις. Όχι, είμαι πρόθυμος να απαντήσω σε οτιδήποτε που μπορεί κάπου να σφάλω κι εγώ και να ζητήσω τη γνώμη. Δεν είναι.